Στα πλαίσια της υλοποίησης όλων των σχεδιασμών αυτής της Δημοτικής Αρχής, βρισκόμαστε στην φάση ακόμα μιας υλοποίησης ενός γεγονότος το οποίο το περιμένουν ιδιαίτερα τα παιδιά μας, οι αθλητικοί σύλλογοι και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι ασχολούνται στον αθλητισμό. Πρόκειται για το αθλητικό μπαλόνι, το περιβόητο αθλητικό μπαλόνι, το οποίο καταφέραμε σήμερα να το φτάσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως με τον ανάδο πυργολάβο, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο. Και μιλάμε για ένα αθλητικό μπαλόνι δύο στρεμμάτων, περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί μπορούν να αθλούνται, όπως έχουμε προείπει, τρεις αθλητικοί σύλλογοι, τρεις διαφορετικές ομάδες και θα φιλοξενούνται τρία διαφορετικά αθλήματα. Μπάσκετ, βόλεϊ και χάντμπολ. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό προέρχεται από το πλεόνασμα του 17, για να απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι θα προτρέξουν όπως συνήθως γίνεται και ευτυχώς είναι λίγοι, να πούν ότι είναι προεκλογικό τερτύπι. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν πριν από 2 χρόνια, όταν καταφέραμε με Νίκο Κυροσύνη να μαζέψουμε 5 εκατομμύρια από το πλεόνασμα, όπου δημιουργήθηκε το πλεόνασμα του 17, και με εκείνα τα 5 εκατομμύρια κάναμε διάφορα πράγματα. 600.000 από τα 5 εκατομμύρια αποτελούν το αντίτιμο της συμβάσεως αυτής για την κατασκευή του αθλητικού μπαλονιού. Είμαι περήφανος για άλλους χώρους. Και για τον χώρο τον οικονομικό με αντιδήμαρχο τον κύριο Παντελίδη. Και για τον αθλητικό με αντιδήμαρχο τον κύριο Παταμίδη. Αλλά και για τον τεχνικό με αντιδήμαρχο τον κύριο Κουκουράβα, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ δίπλα μου. Και θα παρακαλούσα να πούν και αυτοί δυο, γιατί και το δικαιούνται και πρέπει να αποδίδουμε την πρέπουσα τιμή και αξία στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Κύριε Παντελίδη, εσείς πρώτα. Δύο λεπτά ο καθένας για να μας παίξουν. Δεν μας παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο δύο λόγια σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Δεν πειράζει. Πράγματι, από το πλεόνασμα του 2017, που ήταν 4.950.000, τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2018, σε ένα δημοτικό συμβούλιο, είχαμε αναφέρει τότε πού διατίθενται αυτά τα χρήματα, αυτό το πλεόνασμα. Ένα μέρος αυτό του πλεονάσματος διατίθεται για αυτόν τον χώρο, που είναι τρία διαφορετικά κομμάτια, είναι ο θόλος, η βάση του και τα αποδυτήρια, όπου υπάρχουν, είναι τρεις διαφορετικοί διαγωνισμοί. Επομένως, επιβεβαιώνουν αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι κάτι προεκλογικό. Αυτά όλα για να γίνουν και τα τρία κομμάτια, τα αποδυτήρια, η βάση και ο χώρος αυτός, το κύριο μέρος του θόλου, υπάρχει ένας χρόνος και μια διαδικασία. Συνολικά αυτά κοστίζουν 600.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από το πλεόνασμα του 2017, που είναι χρήματα των δημοτών. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Βαταμίδης. Δήμαρχε, θα το προλάβουμε, να ξέρεις. Γιατί είναι γρήγορο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία άλλη διάσταση του όλου θέματος. Από το 2011 που ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή, έχει γίνει μία προσπάθεια, αφού ήρθαν στη δικαιοδοσία της όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που κάποτε ανήκαν στην κεντρική εξουσία. Ήρθαν λοιπόν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα χέρια του Δήμου, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να γίνουν πάρα πολλές ενέργειες ώστε αυτές οι εγκαταστάσεις πρώτον να συντηρηθούν, αλλά και να ξεπεραστούν πάρα πολλά προβλήματα που είχαν να κάνουν με την νομοθεσία και αφορούσε την αδειοδότηση. Αφού λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή κατέγραψε όλα τα προβλήματα, προσπάθησε με στρατηγική και με πολλή προσπάθεια να τα λύσει αυτά τα προβλήματα και είναι ένας από τους λίγους Δήμους οι οποίοι έχουν λύσει το θέμα της ιδιοκτησίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και της νομιμοποίησής τους. Από εκεί και πέρα, αφού με βήμα σωστό, με βηματισμό σωστό και με στόχευση λύσαμε αυτά τα προβλήματα, προσπαθούμε πλέον να δώσουμε ανάσα όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγαση των αθλητικών δραστηριοτήτων, να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δώσουν νέα πνοή και στα παιδιά μας και στα αθλήματα, που ως γνωστόν ο αθλητισμός είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές ζωής σε κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία. Με την κατασκευή του μπαλονιού αυτού μέσα θα έχουμε πρόβλημα πλέον οι σύλλογοι. Λύνουμε κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα της στέγασης των συλλόγων μας και το θέμα των ωραρίων των προπονήσεων και φυσικά αμέσως μετά, στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε πιστεύω και άλλα καλά νέα, που εκεί πιστεύω κατά 100% θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Με το μεγάλο. Ο νέος αυτός αθλητικός θόλος στέγασης των δραστηριοτήτων θα κατασκευαστεί πίσω από το κολυμβητήριο και θα έχει διάσταση, όπως είπε και
ο δήμαρχός μας περίπου 2 τετραγωνικά στρέμματα. 2.000. Ναι. Ναι. Όψη. Αυτά είχα να πω εγώ. Ο λόγος στην συνάδελφό μου τον Γιώργο τον Κουκουράδο. Λοιπόν, εγώ σε μία τεχνική υπηρεσία ως εκτελεστικό όργανο, τα οποία όλα καταλήγουν σε εμάς ύστερα από την σύλληψη της ιδέας που προέρχεται από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, ο κύριος Παντελίδης που εξασφαλίζει με την οικοκυρωσύνη τα πλεονάσματα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιάννης Βαταμίδης που για το συγκεκριμένο αθλητικό θόλο έρχεται η διαδικασία σε εμάς να το εκτελέσουμε, να κάνουμε και τις μελέτες αναλόγως αν είναι έργο ή προμήθεια που είναι γραφείο προμηθειών. Επομένως, η συνέργεια αυτών των τριών αντιδημαρχιών, όπως το ίδιο ας πούμε, έγινε και στα ασφαλτικά που υπογράψαμε, η συνέργεια των οικονομικών με εμάς, είναι το απόλυτο για μια δημοτική αρχή συνεργασία. Να πούμε ότι, όπως είπε και ο Γιάννης Βαταμίδης, λύνουμε ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αθλητικούς συλλόγους και να πούμε βέβαια, Γιάννη, ότι σήμερα ήδη έχει κατατεθεί και θεωρήθηκε η μελέτη για τα 94 χιλιάρικα την αναμόρφωση των γηπέδων εκεί στο Φώτης Κοσμάς και τα 360 χιλιάρικα από την προγραμματική σύμβαση που πήγαν ο Δήμαρχος με τον Γιάννη τον Βαταμίδα, τον κύριο Βασιλιάδη, η οποία είναι τα δύο επόμενα αθλητικά έργα που θα δημοπρατηθούν προκειμένου να έχουμε και εκεί αναδόχους και η βάση να πούμε ότι ως ονούπου τελειώνει και αυτή. Πολύ ωραία. Και για 10 δευτερόλεπτα. 5. Για 10, εγώ για 10 δευτερόλεπτα, λέγοντας. Ήθελα κι άλλα 5 δευτερόλεπτα επιπλέον να έχεις, τονίσω. Θα τα έχεις. Πριν να μου τονίσω οτιδήποτε, να πω ότι βλέπετε ότι για να γίνει κάτι στη σημερινή Ελλάδα χρειάζεται συνέργεια, χρειάζεται συνεργασία. Είδατε ότι τρεις αντιδημαρχίες με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες κάτω από αυτές συνεργάστηκαν για να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την υπογραφή. Είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και ακόμη πιο δύσκολο γίνεται όταν δεν υπάρχει αντίληψη στον ελληνικό λαό και στους θεσμικούς περί συνεργασίας και συνέργειας. Αυτό το πετύχαμε. Και είμαι περήφανος για την ομάδα που έχω, η οποία είναι έμπειρη και αποτελεσματική. Δεν γίνεται εύκολα μια τέτοια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία ζυμώνεται από το 2005 και φτάσαμε σε επίπεδα πολύ υψηλά. Ο Ανάδοχος. 5 δευτερόλεπτα θα ήθελα ακόμα να εκφράσω την χαρά μου που υπογράφουμε σήμερα μαζί με τον Δήμαρχο αυτό εδώ το έργο. Και όχι γιατί είναι ένα ακόμα τεχνικό έργο, γιατί είναι ένα έργο για τον αθλητισμό. Όσοι με γνωρίζετε προσωπικά πέραν της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, η αγάπη μου για τον αθλητισμό είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, αυτό το έργο για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο και κάτι σηματοδοτεί, γιατί αθλητισμός είναι πολιτισμός. Έχουμε 2.000 τετραγωνικά μέτρα ακόμα. Να συνεισφέρουν σε αυτόν τον πολιτισμό χώρους άθλησης, μια φουσκωτή κατασκευή όπου η υλοποίησή της θα είναι ταχύτατη σε 4 μήνες από την σημερινή ημέρα την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο θα είναι παραδομένο, Δημάρχη. Ωραία, ωραία. Περιμένουμε και αν είναι και 3,5 ακόμη καλύτερα. Έτσι, σημασία έχει ότι, δεν θα πούμε 2 μήνες. Σημασία έχει ότι τέλος Αυγούστου που αρχίζει η περίοδος θα είναι όλα έτοιμα. Σίγουρα. Όλα έτοιμα. Σίγουρα. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Υπογράφω. Λίγο το μικρόφωνο από τον Ιωάννη. Ερώτηση, έχετε παιδιά. Σε κάθε σελίδα μόνο γραφή.
πω. Εμείς τι λέμε, Γιώργο, ένας. Στο Προμηθειών πάει ένα, δύο. Ένα δίνουμε στον άλλο και τα δικά μας. Θα τα πάρει ο Γιώργος, είναι Προμήθεια. Ένα, θέλεις τον κυλές μου. Αυτό που γράψει είναι δικό σου. Λέω όταν χαίρεσαι. Μάλλον αυτό είναι δικό σου. Αυτό. Πάρε. Γιώργο, πάρε τα λατρία, έτσι. Δύο μήνες είπα, έτσι. Ερώτηση δεν έχω πει, έτσι. Ωραία. Ναι, αμέσως. Τι είπες? Δύο μήνες πάμε. Μπορεί να κάνει και τρεις μήνες, δεν ξέρω. Εμείς δεν είμαστε τέσσερις. Μπορεί και δύο μήνες. Μπορεί να κάνει και δυόμισι μήνες. Θα δούμε. Μακάρι. Να προλάβουμε και την περίοδο. Περίοδο εννοείται, έτσι, γιατί πώς? Την αθλητική περίοδο. Αθλητική περίοδο, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε γερός και αμαρτήσεις ένα ωραίο μπαλόνι, όπου θα βγόμαστε κι εμείς. Με σοτσάκι να τα απολαύσουμε. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Με ψήξη θέρμανση στα πάντα, έτσι, από διτήρια, ντουζ, τα πάντα, όλα. Όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.